μας, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Θα ήθελα τώρα να συζητήσω μαζί του τι θα γίνει όταν μας ανακοινωθεί ότι μπορούμε επιτέλους να κυκλοφορήσουμε με μια σχετική ελευθερία. Είτε χωρίς να στείλουμε μήνυμα, είτε αν μας παραχωρηθούν περισσότερα μηνύματα για διακίνηση. Και πώς αναμένει ο ίδιος ή γενικότερα η επιστημονική κοινότητα ότι θα συμπεριφερθούμε όταν θα επιστρέψουν οι συνθήκες στην προτέρα κατάσταση. Κύριε Μικελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είστε καλά. Δεν είναι ότι είχαμε και κάτι άλλο να κάνουμε, δεν είναι κύριε Μικελίδη. Δεν σας έχουμε κόψει από κάποια έξοδο ή εορτασμούς. Όχι, όχι. Πού να πάμε με τέτοιο καιρό, περιορισμένοι όλοι. Ναι, βεβαίως. Έχετε κάνει την άσκησή σας, την επιστημονική, για την ώρα που θα έρθει η απελευθέρωση, τη λέω εγώ, έτσι. Θα μας δοθεί η ελευθερία να κυκλοφορήσουμε. Ναι, πολύ σωστά. Θα μας δοθεί η ελευθερία, θα απελευθερωθούμε σε κάποιο βαθμό, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι σταδιακά. Επίσης, έχουμε ήδη βρεθεί σε μια καραντίνα που ξεπερνάει τις 40 μέρες. Η ψυχολογία μας έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Θα συνεχίσει να επηρεάζεται, αρνητικά βέβαια. Ναι. Και ταυτοχρόνως, ακούγοντας προηγουμένως και τη συζήτησή σας που είχετε με τον Υπουργό Οικονομικών, μας δείχνει ότι θα έχουμε προβλήματα οικονομικά τα οποία θα επηρεάσουν τους ανθρώπους, τις δουλειές. Και όταν μιλάμε για μια οικονομία η οποία είναι βασισμένη στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό, αυτά τα άτομα αν είναι άνεργοι, που ήδη για παράδειγμα για 6 μήνες δεν δουλεύουν γιατί είναι κλειστά τα ξενοδοχεία, θα έχουν επηρεαστεί ακόμη περισσότερο ψυχολογικά. Δηλαδή πρέπει να δούμε ότι πολλές φορές η οικονομία και η ψυχολογία μας, δηλαδή τα οικονομικά προβλήματα, πάνε χέρι με χέρι. Και δυστυχώς την επόμενη μέρα ίσως συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά έχουμε μπροστά μας. Τι προβλήματα έχουμε τα οποία θα επηρεάσουν την ψυχολογία μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά. Και το κράτος πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει όλους τους Κύπριους με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Κύριε Μικελίδη, αυτός ο παρατεταμένος εγκλεισμός, σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που πολλοί συμπολίτες μας θα αντιμετωπίσουν, εικάζω ότι δημιουργεί ένα στρες το οποίο ξεπερνά τα φυσιολογικά επίπεδα. Μιλάτε για διαχείριση. Πώς μπορεί αυτό να το διαχειριστεί κάποιος? Υπάρχει κάποιος τρόπος πέραν του να ζητήσει, ας πούμε, επαγγελματική βοήθεια? Έχετε κάποιες συμβουλές, κατευθυντήρες γραμμές να δώσετε στον κόσμο? Καταρχάς, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους διαχείρισης του χρόνου μας, όπως έχουμε πει στις προάλλες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην περνάμε ατέλειωτες ώρες στο σπίτι, αλλά δυστυχώς λόγω αυτής της κατάστασης είμαστε περιορισμένοι. Δηλαδή, επικοδομητικά ο χρόνος πρέπει να δίνεται ένα περιθώριο στον κάθε ένα από εμάς να είμαστε δημιουργικοί με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Η δημιουργικότητα είναι εκεί, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, ούτως ώστε να μην υπάρχει στασιμότητα. Αυτή η στασιμότητα είναι το πρόβλημα. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι να βρίσκουμε τρόπους διαχείρισης με οποιοδήποτε τρόπο, είτε κυπουρική, είτε μαγειρική, είτε να παίζουμε παιχνίδια με τα παιδιά μας. Αυτά που έχουμε πει και τις προάλλες. Το σημαντικό όμως είναι όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, είναι να πηγαίνουμε σε ένα ειδικό, η ψυχοθεραπεία, η συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, ένας ψυχίατρος, ένας ειδικός θα μπορέσει να μας βοηθήσει όταν είμαστε στα αρχικά στάδια. Ξέρετε όμως, κύριε Μικελίδη, θα σας πει κάποιος ότι δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να συντηρήσω την οικογένειά μου. Πώς θα αποταθώ σε έναν ειδικό? Και υπάρχει αυτό, δεν είναι ούτε ακραίο ούτε λαϊκισμός αυτό που τώρα σας θέτω. Είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση οικονομικά. Ναι, σίγουρα, όμως το ΓΕΣΥ παρέχει βοήθεια σε ασθενείς. Μπορούν να πάνε σε ένα ψυχίατρο και να πληρώσουν 6 ευρώ. Ωραία. Οπότε υπάρχει. Υπάρχει ο τρόπος και η πρόσβαση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι αυτή η πανδημία θα μας αφήσει φοβίες που
θα φαίνονται και πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, έχουμε μάθει πλέον να περπατάμε ο ένας μακριά από τον άλλο. Πιστεύετε ότι αυτό θα το κάνουμε ασυναίσθητα και μετά, γιατί αυτή η απόσταση η σωματική, θεωρώ, ή τουλάχιστον έτσι το βιώνω, ότι δημιουργεί και μια απόσταση συναισθηματική, αν θέλετε. Πολύ σωστά. Θα έχουμε τέτοια κατάλοιπα, τέτοιες φοβίες, κύριε Μικελίδη? Δυστυχώς πιστεύω ότι θα έχουμε για ένα διάστημα. Το διάστημα θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα υπάρξει μία λύση στο θέμα του κορονοϊού. Δηλαδή είτε με κάποιο εμβόλιο, είτε με κάποια φαρμακευτική αγωγή, με ένα καινούριο τρόπο διαχείρισης της κατάστασης που στην παρούσα φάση δεν υπάρχει. Μια μεγάλη μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet, που είναι γνωστό κύρους περιοδικό, από το King's College του Λονδίνου αυτό το χρόνο και μελέτησε πάνω από 2.900 άθρα, έχει διαφανεί ότι όσο περισσότερο χρόνο συνεχιστεί η καραντίνα κατά κάποιο τρόπο, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στη ψυχολογία μας. Θα είμαστε πιο καχύποπτοι, θα είμαστε πιο κατά κάποιο τρόπο σε μια ανησυχία, άτομα θα παρουσιάσουν συμπτώματα μετατραυματικού στρες, δηλαδή θα υπάρχει μια υπερδιέγερση, λες και ψάχνουμε για ένα πιθανό κίνδυνο συνέχεια, δεξιά-αριστερά μας. Όταν βρισκόμαστε έξω, θα νιώθουμε ότι ο κορονοϊός είναι παντού, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Θα υπάρξει η μετάδοση του κορονοϊού από ένα άτομο σε άλλο. Οπότε, παραδείγματος χάρη, αν κάποιος φταρνιστεί, για παράδειγμα, ή παρουσιάσει δίχα μπροστά μας, θα προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να προστατευτούμε και να νιώθουμε αυτή την απειλή. Αυτό το πράγμα σίγουρα είναι μια δυσφορία, είναι μια ανησυχία που ίσως έχουμε ήδη βιώσει σε κάποιο βαθμό όταν βρεθούμε, για παράδειγμα, σε μια υπεραγορά, σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπουμε ένα άτομο το οποίο ίσως είναι άρρωστο. Οπότε αυτό το πράγμα θα διαρκέσει. Και η έρευνα η οποία αναφέρομαι έχει δείξει ότι ακόμη και μετά από μια καραντίνα 10 ημερών ή 30 ημερών και άτομα που παρουσίασαν τέτοια συμπτώματα μετατραυματικού στρες είχαν συμπτώματα τα οποία διέρκησαν ακόμη και 3 χρόνια μετά. Οπότε μιλάμε για ένα θέμα το οποίο θα διαρκήσει μήνες και ίσως χρόνια. Οπότε πρέπει να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε αυτά τα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών που επίσης θα δούμε συμπτώματα κατάθλιψης, συμπτώματα άγχους, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Και η πρόληψη πάντοτε είναι καλύτερη της θεραπείας. Ναι. Δεν πρέπει να περιμένουμε να νοσήσουμε για να τρέξουμε για βοήθεια. Αυτά που περιγράφεται, κύριε Μικελίδη, να τα περιμένουμε περισσότερο στους ηλικιωμένους, επειδή είναι μια ομάδα η οποία, αν θέλετε, θεωρείται ιδιαίτερως ευαίσθητη, είναι στην απομόνωση από τα εγγόνια και μιλάμε για μια κοινωνία όπως την Κυπριακή, που αυτή η σχέση του παππού, της γιαγιάς και των εγγονιών είναι ιερή. Δεν ισχύει αυτό για όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι σε όλες τις κοινωνίες που ο παππούς και η γιαγιά περνά ώρες κάθε μέρα με το εγγόνι. Άρα πιστεύετε ότι στη δική τους την ψυχολογία, εννοώ των ηλικιωμένων, αλλά σε αντιστοιχεία και των παιδιών, θα υπάρξει μια μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση? Έχετε απόλυτο δίκαιο. Σίγουρα άτομα τα οποία είναι και ανήκουν στον ευάλωτο πληθυσμό και ηλικιωμένοι είναι τα άτομα τα οποία δεν έρχονται σε επαφή με τα εγγόνια, δεν έρχονται σε επαφή με τα παιδιά τους, μπορεί να έχουν και άλλες παθήσεις, συνωσιρότητα. Οπότε αυτά τα άτομα είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν κατάθλιψη, σε μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αγχώδεις διαταραχές. Αυτή η απομόνωση θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε αύξηση των ψυχικών διαταραχών σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού. Οπότε πρέπει να δράσουμε έγκαιρα. Δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα άτομα σε άσχημη κατάσταση, ναι, για να πάνε σε ένα γιατρό, για να πάνε στο ψυχίατρο, για παράδειγμα. Τα παιδιά όμως, πώς τα καταλαβαίνουν? Πείτε ότι ο ηλικιωμένος μπορεί να το εκφράσει και να το συζητήσει. Τα παιδιά όμως, πώς θα αντιληφθούμε ότι είναι σε μια έτσι δύσκολη ψυχολογική κατάσταση? Γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν τα παιδιά, γιατί τα παίρνουμε και βλέπουν τον παππού και τη γιαγιά από τον απέναντι δρόμο στο σπίτι τους, κύριε Μικελίδη. Ναι, πολύ σωστά. Όμως και τα παιδιά εκφράζονται. Τα παιδιά εκφράζονται με πολλούς τρόπους. Κάποιες φορές μπορούμε να δούμε τα παιδιά να παρουσιάζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα, να παραπονιούνται, για παράδειγμα, ότι πονάει το στομάχι τους ή ότι έχουν πονοκέφαλο. Αυτά τα ψυχοσωματικά συμπτώματα
η αιτία είναι ψυχολογική. Οπότε όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί παρουσιάζει τέτοιου είδους συμπτώματα ή για παράδειγμα κλαίει ή για παράδειγμα δεν έχει όρεξη να φάει ή παρουσιάζει προβλήματα στον ύπνο του, πράγματα τα οποία θα παρουσιάσει και ένας ενήλικας. Τα βλέπουμε και στα παιδιά αυτά τα συμπτώματα. Οπότε ένας γονιός πρέπει να δράσει επίσης έγκαιρα με το παιδί του και να μην περιμένει να φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο για να ζητήσει βοήθεια. Διότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να αναρρώσει το παιδί. Ναι, μου στέλνει τώρα μήνυμα προφανώς μια μητέρα ότι στο παιδί της, αγόρι, επανήλθε η νυχτερινή ενούρηση. Ακριβώς. Και το αποδίδει, δεν το είχε αποδώσει, λέει εκεί, αλλά τώρα με αυτά που περιγράφεται, μπορεί να αποδοθεί σε αυτό το στρες που έχετε περιγράψει. Απόλυτα σωστά. Είσαστε απόλυτα σωστοί σε αυτό το θέμα. Το άγχος συσχετίζεται πάρα πολύ με αυτό το θέμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δράσει άμεσα ο γονιός, να πάρει το παιδί σε ένα παιδοψυχίατρο, να ψαχτεί το θέμα λίγο περισσότερο, να μην το αφήσει να χειροτερέψει, γιατί μετά θα είναι και πιο δύσκολη η θεραπεία. Ναι. Τώρα, διαβάζουμε διάφορες επιστημονικές τοποθετήσεις λοιμοξιολόγων, κυρίως επιδημιολόγων, που λένε ότι αυτή η απόσταση με τους ηλικιωμένους θα πρέπει να τηρηθεί μάλλον μέχρι τα Χριστούγεννα. Μα μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά μετά αν έρθει το επόμενο κύμα, λέω τώρα υποθετικά, με την κοινή λογική του κορονοϊού, τι θα γίνει? Αυτοί οι άνθρωποι ηλικιωμένοι μέχρι να ανακαλυφθεί το εμβόλιο ή ακόμα και ανακαλυφθεί, αν θέλετε, θα ζουν σε ένα είδος περιθωρίου, κύριε Μικελίδη? Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που ίσως οι επιδημιολόγοι θα πρέπει να ανατρέξουν ξανά στη βιβλιογραφία, στις μελέτες, να μελετήσουν τα πάντα, θα έλεγα, και ίσως θα υπάρξει κάποια αναθεώρηση των μέτρων. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν μέτρα, είναι σημαντικό να προστατέψουμε το αναπνευστικό μας σύστημα, την υγεία μας, να προστατευτούμε από ένα θάνατο, αλλά να μην ξεχνούμε ότι το νοσοποιητικό μας σύστημα θα δεχτεί πλήγμα όταν η ψυχολογία μας δεν είναι καλή, όταν υπάρξει κατάθλιψη και όταν άτομα λόγω αυτών των ψυχικών διαταραχών οδηγηθούν στην αυτοκτονία. Διότι πάλι θα μιλάμε για θάνατους. Ναι, άρα λέτε ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φτάσουν και σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό ναι, είναι καλύτερα να δρούμε προληπτικά. Αρκετοί ειδικοί ανά τον κόσμο, ναι. Αρκετοί ειδικοί ανά τον κόσμο αναφέρονται ότι θα έχουμε αύξηση των αυτοκτονιών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δράσουμε έγκαιρα στην πρόληψη, πάλι θα έλεγα. Διάβασα κάτι και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό και θα κλείσουμε σιγά σιγά με αυτή την ερώτηση. Διάβασα λοιπόν ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όταν νιώθουμε ότι στριμωχνόμαστε ψυχολογικά, είναι καλά να ανατρέχουμε σε άλλες δύσκολες περιόδους της ζωής μας, τις οποίες έχουμε ξεπεράσει, και νοερά να βάζουμε τον εαυτό μας να ξαναζεί εκείνη τη στιγμή, δηλαδή τη δυσκολία και την επιτυχία μας ότι ξεπεράσαμε τη δυσκολία. Δουλεύει αυτό, συμφωνείτε εσείς με αυτό? Δουλεύει αυτό. Αυτό μας δίνει κατά κάποιο τρόπο ενθάρρυνση, μας δείχνει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε αυτές τις καταστάσεις, διότι φέρνουμε παραδείγματα από το παρελθόν, τα οποία έχουμε πετύχει, ήμασταν ικανοί να ξεπεράσουμε στο παρελθόν, είμαστε ικανοί να τα ξεπεράσουμε και σήμερα. Ταυτοχρόνως όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα προβλήματα, αλλά στο αποτέλεσμα. Διότι το να σκεφτόμαστε τα αρνητικά δεν βοηθάει, αλλά να σκεφτούμε, να αναφέρουμε, να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να δούμε το αποτέλεσμα. Την το αποτέλεσμα μετράει. Την επιτυχία μας. Την επιτυχία μας. Το ξεπεράσαμε. Να επιβραβεύσουμε. Να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας. Ναι. Άρα καταληκτικά, με την εικόνα που έχετε εσείς για την κυπριακή κοινωνία, πιστεύετε ότι μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ή μικρή μερίδα του πληθυσμού θα επηρεαστεί ψυχολογικά από όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε περάσει? Πιστεύω ναι, ότι μεγάλη μερίδα θα επηρεαστεί. Κάποιες ερεύνες, όπως και στην έρευνα την οποία έχω αναφέρει προηγουμένως, αναφέρεται ίσως 10 με 30% του πληθυσμού θα επηρεαστεί από αυτήν την κατάσταση. Που είναι ένα άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Φυσικά αυτές οι μελέτες έχουν γίνει σε άλλες χώρες σε διαφορετικούς πληθυσμούς.
Αλλά ταυτοχρόνως πιστεύω οι αριθμοί κυμαίνονται 10 με 30% Μάλιστα. του πληθυσμού θα επηρεαστεί ψυχολογικά λόγω αυτής της κατάστασης. Ίσως θα είχε ενδιαφέρον, όχι ίσως, θα είχε ενδιαφέρον να πραγματοποιείτε μια μελέτη και στην Κύπρο για να έχουμε μια εικόνα. Κύριε Μικελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε και απόψε τα φώτα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.